Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λοιπόν, επισκέφθηκε ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης για τη λίστα ονομάτων που παρακολουθούνταν από το Πρέταντορ και το δημοσίευσε ο ίδιος. Η Έλενα Γαλάρη στη σύνδεσή μας για όλα τα νεότερα. Έλενα. Λίνα, αν και διενεργείται προκαταρτική έρευνα από την εισαγγελία πρωτοδικών μετά από εντολή που έδωσε ο κύριος Ντογιάκος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη συγκεκριμένη υπόθεση χθες, ο κύριος Βαξεβάνης επέλεξε να έρθει εδώ στον Άριο Πάγου να επισκεφθεί πρώτα τον κύριο Ντογιάκο και να του ζητήσει να αναβαθμιστεί η έρευνα, να ουσιαστικά να διενεργηθεί από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, από εισαγγελέα εφετών λόγω της σοβαρότητας και να είναι ενοποιημένη. Όπως ανέφερε, υπάρχουν 5 προκαταρτικές έρευνες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα έπρεπε να είναι ενοποιημένες. Τώρα, ο κύριος Βαξεβάνης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι υπάρχουν στοιχεία για όλα όσα έχει αποκαλύψει, υπάρχουν αποδείξεις, όμως θα τις προσκομίσει με θεσμικό τρόπο, θα τις προσκομίσει θεσμικά, λέγοντας ότι θα πρέπει να μου βρουν τον τρόπο έτσι ώστε να προσκομίσω όλα τα στοιχεία που εγώ έχω στην κατοχή μου, έτσι ώστε να μην βρεθώ ξανά κατηγορούμενος. Υποστηρίζει ακόμα ότι υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο που παρακολουθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, τις συζύγους των υπουργών, επιχειρηματίες, και ζητεί να γίνει μια πραγματική έρευνα. Όπως μας έλεγε ο κύριος Βαξεβάνης, υπάρχουν και άλλα στοιχεία και για άλλους τα οποία θα αποκαλύψει σιγά σιγά. Και βεβαίως όταν το ρωτήσαμε εάν θα πρόκειται να καταθέσει όλα αυτά τα στοιχεία και στην εισαγγελία πρωτοδικών, στην εισαγγελέα η οποία διεξάγει την έρευνα, είπε ότι βεβαίως θα επισκεφτώ και την εισαγγελέα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Έλενα, να ακούσουμε τη δήλωσή του. Αυτή τη στιγμή έχουν διαταχθεί 5 τον αριθμό προανακριτικές ενέργειες για ένα θέμα που είναι σοβαρό. Έπρεπε να είναι υπό την ευθύνη εισαγγελίας εφετών αυτή η έρευνα, ενοποιημένη, και χρησιμοποιείται τακτική των σαλαμοποιήσεων, δηλαδή σε 5 κομμάτια μια έρευνα που αφορά τις παρακολουθήσεις και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πρέπει λοιπόν να σταθεί στο ύψος της δικαιοσύνης. Η άποψή μας είναι, θα το πει και ο κύριος Ματζουράνης, ότι πρέπει να ανατεθεί σε υψηλό βαθμό στέλεχος της εισαγγελίας η έρευνα, να ενοποιηθεί. Υπάρχουν στοιχεία, παιδιά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία.